Δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω. Ακόμα και μέσα στο πιο βαθύ σκοτάδι υπάρχει το φως, η ελπίδα. Αυτή είναι η φράση που οδηγεί τα βήματα μου πάντα και φωτίζει τον δρόμο μου ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές. Νομίζω πως για εμένα ο μεγαλύτερος δάσκαλος ήταν πάντοτε τα παιδιά. Η ειλικρίνεια, η αθωότητα, η ανιδιοτελής αγάπη, η αισιοδοξία και η χαρά για ζωή είναι πολύτιμα μαθήματα που πήρα από τα παιδιά. Κάθε παιδί που κρατώ στην αγκαλιά μου είναι για εμένα ένα σπουδαίος δάσκαλος. Θέλω να πιστεύω πως θα γίνει μεγαλώνοντας ένας ευτυχισμένος άνθρωπος και μια ξεχωριστή προσωπικότητα. Από την πρώτη στιγμή της δημόσιας δράσης μου υπήρξα ειλικρινής πρωτίστως απέναντι στον εαυτό μου αλλά και απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Δεν παίζω ρόλους. Δεν νιώθω πως κάνω κάτι ξεχωριστό. Έκανα πάντοτε αυτό που πίστευα πως είναι σωστό να κάνει ο καθένας μας, να μοιραζόμαστε δηλαδή τις ευλογίες που μας δίνει ο Θεός με τους συνανθρώπους μας. Πιστεύω πολύ στις γυναίκες. Πάντοτε πίστευα και αγωνίζομαι για να έχουν ίσες ευκαιρίες. Στον τομέα αυτό έχουμε ακόμα πολύ δρόμο βέβαια να διανύσουμε. Είναι όμως μια μάχη που αξίζει να τη δώσουμε γιατί όταν πετυχαίνουν οι γυναίκες, τελικά πετυχαίνουν οι ίδιες οι κοινωνίες μας. Σε αυτόν τον κόσμο που ολοένα στενεύει, ο καθένας μας χρειάζεται όλους τους άλλους. Πρέπει να αναζητήσουμε τον άνθρωπο όπου και αν βρίσκεται. Το πιο δυνατό συνέστημα είναι εκείνο που γεμίζει την καρδιά μου κάθε φορά που ένα παιδί φεύγει υγιές από το νοσοκομείο μας και συνεχίζει τη ζωή του. Είναι στιγμές που δύσκολα περιγράφονται με λόγια. Η υγεία δεν είναι προνόμιο για τους λίγους, αλλά βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Αγαπώ βαθιά την πατρίδα μου. Πάνω από όλα είμαι Ελληνίδα και προσπαθώ πάντοτε να είμαι παρούσα, όποτε μου ζητηθεί. Παρά τα όσα συμβαίνουν γύρω μας, το καλό συνεχίζει να υπάρχει στις καρδιές των ανθρώπων και να φωτίζει τα βήματά μας. Τα παιδιά έχουν τη μοναδική ικανότητα να καταλαβαίνουν πάντα πολύ περισσότερα από όσα τους λες. Διδάσκοντάς τους λοιπόν την ιστορία μας, νομίζω πως εισπράττουν την ουσία των πραγμάτων και μαθαίνουν να πορεύονται στη ζωή αναγνωρίζοντας την αξία της γενναιότητας και της αγάπης για την πατρίδα. Ότι στη ζωή δεν μετρούν μόνο οι αριθμοί, αλλά ο άνθρωπος πάνω από όλα και πως τελικά θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία, όπως έγραψε και ο Ανδρέας Κάλβος. Ήθελα να δώσω ένα μήνυμα στον κόσμο ότι όταν κρατάμε ο ένας το χέρι του άλλου είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν υπάρχει τίποτα πολυτιμότερο από την αγάπη. Η αγάπη μου για το παιδί είναι τόσο δυνατή που μετατρέπεται σε πείσμα. Και εκεί που οι άλλοι βλέπουν σκοτάδι, εγώ βλέπω φως. Και δεν ησυχάζω μέχρι να λάμψει αυτό το φως στη ζωή των παιδιών. Να αγωνίζεσαι για τα ιδανικά σου και για αυτά που πιστεύεις ακόμα και κάτω από τις πιο αντίξωες συνθήκες και να μην το βάζεις ποτέ κάτω. Αυτό αποτελεί για εμένα ένα από τα μεγαλύτερα πιστεύω στη ζωή μου.